κατά καιρούς βγαίνουν. Παραδείγματος χάρη παλιά ήταν το ερμπετικό, μέσα εκεί αναμειχτήκανε άλλα παίξηματα. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό το παίξιμο και σε κάθε κράτος έχει διαφορετικές εκφράσεις ανάλογα με τη μουσική που υπάρχει εκεί. Η ερώτηση είναι, με το μπουζούκι μπορούμε να παίζουμε πολλά παίξηματα τα οποία για μερικούς δεν είναι για το μπουζούκι. Παραδείγματος χάρη, μπορώ εγώ τώρα στο μπουζούκι να παίξω τουρκική μουσική, ινδική μουσική, jazz, country music και βάλω. Αν πει κάποιος, όχι φίλε, δεν γίνεται, είναι σαν να μου λέει ότι δεν έχω το δικαίωμα να πάω στο εξωτερικό. Όπως έχω το δικαίωμα να πάω στο εξωτερικό, να πάω διακοπές ή να μείνω εκεί, έτσι είναι και με το όργανο. Ο καθένας έχει μια ελευθερία στο να εκφράζεται όπως θέλει. Κανείς δεν μπορεί να την απαγορεύσει. Ούτε υπάρχει ένας νόμος. Πιάνεις αυτό το μπουζούκι, θα πρέπει να παίζεις σε αυτό το στυλ. Διαφορετικά, δεν είσαι μπουζουξής. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχουν πολλά παίξηματα. Και να παίζει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και ο καθένας, ανάλογα ότι του αρέσει, θα πάρει. Φανταστείτε να παίζανε όλη η Ελλάδα τρίχορδα. Επειδή σε απαγορεύονται να παίξει τετράχορδο. Ή ανάποδα. Να παίζουν τετράχορδα επειδή σε απαγορεύεται να παίξουν τρίχορδο. Το τρίχορδο σε παλιά σχολή. Κακό. Οπότε δεν υπάρχει τρίχορδο. Δεν υπάρχει τετράχορδο. Δεν υπάρχει αυτό θα παίξεις. Ο καθένας θα παίζει ό,τι θέλει, έχει όλη την ελευθερία και ο καθένας θα κρίνει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Ούτε είμαστε εμείς κριτές να κρίνουμε τον καθένα πώς παίζει, κοίτα πώς παίζει ο τάδε. Ας το να παίζει έτσι που θέλει. Τους παίζει τον εαυτό του. Σένα σε πειράζει που παίζει έτσι. Ναι, αλλά χάλασε τον μπουζούκι. Ποιο χάλασε τον μπουζούκι? Φοβόμαστε μήπως χαλάσει τον μπουζούκι? Το μπουζούκι δεν χαλάει, το μπουζούκι είναι εκεί. Πλώς έχει πολλά παίξηματα και ο καθένας, αυτός που παίζει έτσι που δεν σου αρέσει σένα, υπάρχουν πολλά άτομα στα οποία αρέσει εκείνο. Γιατί του το υστερείς, επειδή δεν σου αρέσει σένα? Μα αυτό είναι μουσικορατσισμός, αυτό είναι φανατισμός. Δεν είναι καλό. Άρα, ο καθένας παίζει όπως θέλει, εκφράζεται όπως θέλει και ο καθένας χτίζει χαρακτήρα μουσικό μέσα του, ανάλογα τι του αρέσει. Μπορεί κάποιος να παίζει μόνο ρεμπέτικα, μπορεί άλλος να παίζει μόνο σκυλάδικα, μπορεί να παίζει άλλος και τα δυο, μπορεί άλλος να παίζει όλα τα παίξηματα και ό,τι θέλει να παίζει. Δεν μπορεί κανείς να τον απαγορεύσει. Βέβαια, καλό είναι να πούμε και αυτό, το οποίο αυτό βέβαια τώρα είναι στην κρίση του μουσικού και καθώς οριμάζει ο μουσικός και θέλει να καλυτερεύει, το αντιλαμβάνεται αυτό και το εφαρμόζει. Όταν παίζουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει χαρακτήρα ρεμπέτικο, θα δώσουμε χαρακτήρα ρεμπέτικο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, ξέρω εγώ, στυλ τουρκικό. Ή υπάρχουν άλλα τραγούδια τα οποία έχουν άλλο χαρακτήρα. Κατά τους μεν είναι σκυλάδικο, κατά τους δε είναι λαϊκά τραγούδια. Δεν λέμε πως τα ονομάζουμε, αλλά είναι διαφορετικό παίξιμο. Οπότε του δίνεις εκεί πάλι εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να το παίξεις, ξέρω εγώ, jazz, αφού είναι εκεί ο χαρακτήρας του αυτού του τραγούδιου, ταυτότητά του, εκεί αυτό πρέπει να του δώσεις. Οπότε, ελευθερία στην έκφραση, να μην γινόμαστε κριτές και να μην έχουμε το φόβο ότι θα χαλάσει το μπουζούκι. Πρέπει να υπάρχουν ποικιλία παίξηματων και ο καθένας διαλέγει και επιλέγει τι του αρέσει.